κορονοϊό γυρνώντας από την Πάρο, ότι αντίστοιχα κόλλησαν τον ιό εδώ, επειδή το νησί είχε την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα συγκριτικά με τις... Μια πρώτη απάντηση, Αλεξάνδρα μου. Ναι, λάβαμε λίγο νωρίτερα από τον καθηγητή, τον κύριο Μαγιορκίνη, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, ότι δεν επιδέχεται αμφισβήτησης η ανάλυση αυτή. Ότι τα στοιχεία είναι πραγματικά αυτή. Και αντιστοιχούν και στην Πάρο και στην Αλλά θα ακούσουμε σε λίγο και τον κύριο Κοβέο. Τώρα απλώς να σε ενημερώσω, Αλεξάνδρα, και τους φίλους εκεί, τους Παριανούς, ότι φεύγει το καράβι από τον Πειραιά και έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες. Δηλαδή τώρα μπορεί να αδειάζει σιγά σιγά. Αλλά θα ξαναγεμίσει. Αλλά θα ξανάρθει. Ναι. Σου το λέμε, Αλεξάνδρα, γιατί πριν λίγο κάναμε σύνδεση. Το ζήσαμε. Είναι αυτό που λέμε, κάνουμε ρεπορτάζ τη στιγμή που συμβαίνει. Έτσι. Δηλαδή οι ταξιδιώτες μας λέγανε περισσότερο. Ελπίζουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και το νησί έχει πρόβλημα. Όλοι αυτό μας είπαν και ο Δήμαρχος αλλά και οι επιχειρηματίες, ότι πραγματικά εδώ πέρα η οικονομία η τοπική του νησιού έχει σοβαρό πρόβλημα. Ελπίζουμε το νησί να μην αδειάσει, να έχει επισκέπτες, να πάνε τα πράγματα καλά, να τηρούν όλοι τα μέτρα, να φορούν τις μάσκες. Mm. Καθώς κάνοντας ρεπορτάζ στο νησί, είδαμε και αρκετούς να μην χρησιμοποιούν τις μάσκες προστασίας, ενώ είναι υποχρεωτικές σε όλο το νησί, τόσο σε εσωτερικούς, τόσο και σε εξωτερικούς χώρους. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν θα κάτσεις για φαγητό ή για ποτό, θα τη βγάλεις την μάσκα σου. Αλλά όταν κυκλοφορείς στους δρόμους ή όταν υπάρχει κόσμος γύρω σου, είναι υποχρεωτικό να τη φοράς. Δυστυχώς δεν τηρούν όλοι το μέτρο αυτό. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, μας έκανες μια πολύ καλή πάσα για να συνδεθούμε, να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο της Πάρου, τον κύριο Κοβέο. Mm-hmm. Η Πάρος είναι, θα έλεγα, στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Και η Πάρος και η Αντίπαρος, με όλα αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλή σας μέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας μέρα. Στείλατε μια επιστολή. Η επιστολή Μάλιστα. αυτή μπορείτε να μας πείτε σε γενικές γραμμές τι περιλαμβάνει, πού απευθύνεται και γιατί εκτιμάτε ότι σας έχουν ρίξει, να το πω έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αν πάρουμε τη λογική, όταν αναφέρονται και ανακοινώνονται, ας πούμε, π.χ. τρία κρούσματα σε όλες τις Κυκλάδες, εμείς δεν μπορεί να εφερτιζόμαστε με 30. Έτσι. Είναι λογικό. Εμείς πιστεύουμε ότι. Εγώ δεν αμφισβητώ. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την επιστημονοσύνη κανενός. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και είναι θετικός και ήρθε, πέρασε από την Πάρο. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε πόσες μέρες κάθισε στην Πάρο. Μπορεί να κόλλησε στο καράβι, μπορεί στο αεροπλάνο, μπορεί στον προηγούμενο προορισμό. Και να σου πω κάτι. Πριν έρθει, αρχίσει το τουριστικό ρεύμα, δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Άρα τα κρούσματα, μάλλον οι φορείς του ιού, ήρθαν. Γιατί κακά τα ψέματα καταφέραμε με τη στρατηγική μας και είχαμε ένα μεγάλο ποσοστό κερδίσει από το τουριστικό προϊόν, το μειωμένο, το πούμε φέτος. Είχαμε φτάσει στη full season 75-80%. Για να καταλάβουμε λίγο, ζητάτε τα επίσημα στοιχεία που αφορούν στα κρούσματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Πάρο. Κοιτάξτε, εμείς ζητούμε τα στοιχεία τα οποία στοχοποίησαν το νησί μας, δημιούργησαν το πρόβλημα το οποίο είπατε κι εσείς, δηλαδή την οικονομική επιβάρηση που θα έχουν οι επαγγελματίες. Και κάποιος κόσμος δεν θα μπορεί να ευχαριστηθεί το νησί μας γιατί φοβάται. Οι φίλοι οι οποίοι ήταν στο νησί μας δεν έφυγαν. Οι άνθρωποι που γνώριζαν το νησί μας από πριν και ξέρουν πόσο θωρακισμένο είναι ότι εμείς σαν Δήμος βοηθήσαμε το κέντρο υγείας με χορηγίες, φτιάξαμε χώρους αρνητικής πίεσης, μοριακό αναλυτή πρώτη βάλαμε εμείς πριν το κράτος. Φτιάξαμε ένα μηχανισμό τέτοιο ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Άρα θωρακίσαμε κατά κάποιο τρόπο το νησί μας. Αυτοί δεν έφυγαν. Οι φίλοι που γνωρίζουν το νησί μας θα έρθουν. Απλώς δημιουργήθηκε μία εικόνα τέτοια στοχοποίηση σε κάποιους φίλους, οποίοι δεν είχαν έρθει στο νησί και δεν ήξεραν την εικόνα εδώ και λέει μήπως εκεί υπάρχει καταστροφή. Πάντως, κύριε Κοβέ, εγώ δεν πρόκειται να υπερασπιστώ ούτε την κυβέρνηση, ούτε τον Υπουργό, ούτε εσάς όμως. Προσπαθώ με τη λογική να σκεφτώ το εξής. Ναι. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Υγείας, οι λοιμοξιολόγοι, η κυβέρνηση να αποφασίσουν να βάλουν πολύ σκληρά, αυστηρά, όπως πείτε, τα περιοριστικά μέτρα στην Πάρο και να μην το κάνουν για άλλες περιοχές. Δηλαδή, έχουν προηγούμενα μαζί σας. Δεν διαφωνώ με τους επιστήμονες. Δεν διαφωνώ σαφέστατα με τους επιστήμονες. Απλώς, εμείς βλέποντας την πραγματικότητα εδώ και όχι τα στοιχεία από μακριά, βλέπουμε μια άλλη εικόνα. Και μάλιστα μετά από την επιστολή μου, ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας, επικοινώνησε μαζί μου άμεσα και τον ευχαριστώ πολύ. Για πείτε μας τι σας είπε. Και μου είπε ότι ξέρετε κάτι, καλύτερα είναι να μιλήσετε με τον άμεσο αρμόδιο, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρδαλιά, που πιστεύω σήμερα να επικοινωνήσω. Μετά από την επικοινωνία, πιστεύω θα του θέσω τα θέματα τα οποία πιστεύουμε εμείς ότι είναι για το νησί μας.
Και πιστεύουμε ότι θα γίνει μια επανεξέταση του θέματος στο νησί μας να γυρίσει στην κανονικότητα, γιατί βέβαια τηρώντας πάντα όλη τα μέτρα και συνεργασία με τους επαγγελματίες, και αυτό είναι σπουδαίο, ώστε να τηρούμε όλη τα μέτρα, γιατί φέτος το πρώτο μήνυμα μας είναι η ανθρώπινη ζωή. Ενδεχόμενο, κύριε Δήμαρχε, σας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βγει η Πάρος και η Αντίπαρος από αυτά τα περιοριστικά τάφυρα? Εμείς μιλάμε για την Πάρο. Εγώ είμαι δήμαρχος Πάρου. Ναι, ναι. Υπάρχει άλλος δήμος στην Αντίπαρο. Μου είπε, κατάλαβε κάποια πράγματα, αλλά και ο υπουργός δεν επισέρχεται στα θέματα των επιστημόνων. Ωραία, που όλοι άρα σεβόμαστε. Άρα θα έχετε επικοινωνία σήμερα με τον κύριο Χαρδαλιά. Ελπίζετε να έχετε σήμερα. Και ζητούμε επαναξιολόγηση με τα δεδομένα και τα πραγματικά που εμείς τα ζούμε. Δεν μιλάμε. Άρα σήμερα ουσιαστικά θα μάθουμε μετά την επικοινωνία τη δική σας αν θα παραμείνει το νησί σε καραντίνα ή όχι. Εννοώ καραντίνα. Δεν είναι καραντίνα, μην τα μπλέκουμε. Δεν είναι καραντίνα. Όχι. Το νησί μας απλώς αυξήθηκαν τα μέτρα, τα οποία τα μέτρα αυτά είναι. Τα περιοριστικά μέτρα απλώς να φοράμε τη μάσκα μας και κάποια άτομα να μην συνοστίζονται. Αυτά εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι μέτρα τα οποία μπορούν να απαγορεύσουν ή να εμποδίσουν κάποιο φίλο να έρθει στο νησί μας που να περάσει πραγματικά πάρα πολύ καλά, γιατί είναι ένα διαφορετικό νησί, έχει πάρα πολλές ομορφιές στη θάλασσα, στη στεριά. Νομίζω ότι αν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, γιατί είδαμε και νωρίτερα και ταξιδιώτες που φεύγαν από τον Πειραιά. Αυξάνεται η προστασία. Βέβαια. Και αυτά είναι τα βασικά μέτρα, Δήμαρχε, και υπάρχουν και ισχύουν σε όλη την χώρα. Απλώς σου λέει γιατί σε εμάς και όχι σε άλλους. Και σε άλλους. Εμείς διαφωνούμε, γιατί στοχοποιηθήκαμε εμείς, ενώ πραγματικά είμαστε ένα θωρακισμένο νησί. Κρούσματα εδώ δεν έχουμε ουσιαστικά πολλά τα οποία μπορούν να μας καταστήσουν νησί με ιδιαίτερα μέτρα. Να σας πω ένα πράγμα. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο αναφοράς. Έχει 10 δωμάτια. Ποτέ δεν γέμισε. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Μαγιορκίνης, ο οποίος δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, λοιμοξιολόγος είναι ο άνθρωπος, καθηγητής είναι της Επιτροπής. Και στην Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Είπε ότι τα στοιχεία υπήρχαν και έπρεπε να ληφθούν αυτά τα μέτρα για να μην υπάρχει δεν περαιτέρω αύξηση. Δεν αμφισβητούμε κανέναν επιστήμονα. Εμείς θέλουμε πραγματικά, αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία πιστεύουν ότι εμείς κινδυνεύουμε, οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδας κινδυνεύει, να μπουν τα μέτρα. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν όμως ότι τα παιδιά, γιατί συνήθως για νέους μιλάμε και ασυμπτωματικούς, όταν βρέθηκαν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και είπαν από πού ήρθε στα Βιβάρο, μπορεί να μην ρωτήθηκαν πόσες μέρες ήταν εδώ, να μην είδαν. Το καράβι δεν μπορούσε λόγω αυτού του συνωστισμού, όχι συνωστισμού, το πρωτόκολλο πιάνει 80%. Δεν θα μπορούσε βγαίνοντας από το καράβι, μπαίνοντας από το καράβι, σε άλλο σημείο να πάρει τον ιό. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, εμείς μιλάμε για την Πάρο. Αποκλείστηκε η Πάρο, όταν το καράβι πιάνει πάρα πολλούς προορισμούς. Mm-hmm. Δεν αποκλείστηκε. Μάλλον αυτά τα μέτρα προστασίας που εμείς θα δεχθούμε οποιαδήποτε μέτρα μας πει η πολιτεία, γιατί πιστεύουμε ότι προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή μας, προστατεύουν εδώ την όλους. Έχουμε εδώ τον Υφυπουργό Τουρισμού, τον κύριο Κόνσολα, σε λίγο θα το ρωτήσουμε και για αυτή την περίπτωση, γιατί είναι ένα τουριστικό προϊόν η Πάρος. Προφανώς. Μια που θα έχετε τον Υφυπουργό, θα ήθελα να του μεταφέρετε ότι πραγματικά υπάρχει ένα πλήγμα στους επαγγελματίες του νησιού μας, γιατί περιμένουμε αυτό το διάστημα. Αυτό θα ξεκινήσουμε. Να επιχορηγηθούν οι άνθρωποι, γιατί χάνουν το εισόδημά τους και είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο μετά. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Πάρου, τον κύριο Κοβέρνο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή πάσα δεν θα μπορούσε να μας κάνει. Καλή συζήτηση και έχετε ήδη και το πρώτο ερώτημα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Κοβέρνο. Καλημέρα, κύριε Κοβέρνο. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κοβέρνο. Είναι εδώ μαζί μας και ο Δημήτρης Χόδρος, ο πολιτικός συντάξης εφημερίδας Το Βήμα. Καλημέρα. Ακούσαμε τώρα τον Δήμαρχο ουσιαστικά να λέει: μας στοχοποιήσατε, μας δημιουργείται πρόβλημα, θα κλείσουν τα μαγαζιά, φεύγουν οι τουρίστες. Υπάρχει σχέδιο πίσω από αυτήν ή πηγαίνουμε, θα έλεγα, λίγο στα τυφλά, όπως κατηγορεί ο Δήμαρχος? Πιστεύει κανείς από τους τηλεθεατές μας και ακροατές μας ότι υπάρχει στοχοποίηση σε κάποιο τουριστικό προορισμό ισχυρό όπως η Πάρος από την ελληνική κυβέρνηση, από την ελληνική πολιτεία? Φυσικά όχι. Απλά δυστυχώς είμαστε όλοι στοχοποιημένοι από τον ιό. Αυτή είναι η αλήθεια. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σημείο όπου ο ιός είναι ανάμεσά μας, δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Όσο ο ιός δεν καταπολεμάται με ένα εμβόλιο, το οποίο είναι η προσδοκία όλων μας να βρεθεί το συντομότερο για να μπούμε σε μια κανονικότητα, δυστυχώς θα υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις από την ελληνική πολιτεία, προκειμένου, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος πριν, να μην διασαλευτεί η κοινωνική συνοχή, η δημόσια υγεία, η δημόσια ασφαλεία. Για να υπάρχει τουρισμός πρέπει να υπάρχει υγεία. Χωρίς υγεία δεν μπορεί να υπάρχει τουριστική ανάπτυξη. Θα επανεξετάσετε το ζήτημα της Πάρου μετά από αυτά που ακούσατε τώρα? Θα ζητήσετε, δηλαδή, επειδή ο κύριος Δήμαρχος είναι να μιλήσει με τον κύριο Χαρδαλιά, μήπως εσείς ως υφυπουργός και εσείς υφυπουργός ο κύριος Χαρδαλιάς τον πάρετε τηλέφωνο και του πείτε: Νίκο, τι γίνεται, το αλλάζουμε, το παραμένει το σύστημα αυτό που ισχύει τώρα,
Να είστε βέβαιος ότι καθημερινά η ελληνική κυβέρνηση μιλάει με τα στελέχη που είναι συναρμόδια για αυτήν την πολύ σημαντική απόφαση το να μπορούμε να εποπτεύσουμε με μέτρα ασφάλειας και περιοριστικά μέτρα τα ζητήματα που αφορούν τον περιορισμό του ιού. Άρα και έχουμε μιλήσει, μιλάμε και θα συνεχίσουμε να μιλάμε όλα τα στελέχη της κυβέρνησης μεταξύ μας. Προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε εύρος στην τουριστική περίοδο, γιατί ξέρετε, οι επισκέπτες στην Ευρώπη, το πρώτο κριτήριο που αποφασίζουν για να ταξιδέψουν είναι η ασφάλεια πλέον. Ναι, σίγουρα. Άρα δεν πρέπει υποδενή λόγου η χώρα που έχει εκπέμψει το μήνυμα της ασφαλέστερης χώρας στο προηγούμενο διάστημα να μην το διακινδυνεύσουμε και ξαναμπούμε σε μια νέα περίοδο εσωστρεφίας. Το θέμα είναι, αν με επιτρέπετε. Επειδή δεν έχουμε μόνο την Πάρο, έχουμε και άλλα νησιά. Ο Υπουργός θα ξέρει και από τα 12 νησιά που είναι και εκλογική την περιφέρεια ότι εκεί υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ειδικά για τα μέτρα που ελήφθησαν την εστίαση για τις 12 και μετά. Διότι έλεγαν ότι είναι υπερβολικά πρώτον και δεύτερον πλήττουν την αγορά σε μια περίοδο που έχουμε ανάγκη, έχουν ανάγκη οι επιχειρηματίες πάνε και στα μαγαζιά τους, έστω να το πω για το τελευταίο ευρώ. Πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά πράγματα αντιστοιχούν στο κίνδυνο που υπάρχει ή υπήρχε μια υπερβολή και θα μπορούσαμε να πάμε σε άλλες λύσεις, ακούγοντας και τους τοπικούς παράγοντες που πρότειναν άλλα πράγματα. Σου λένε γιατί στα εστιατόρια που είναι καντισμένοι άνθρωποι και σε απόσταση θα πρέπει να κλείνουν στις 12. Κύριε Χόντρο, είναι πολύ σημαντική η επισήμανση που θέσατε. Θέλω να, από την αρχή να ξεκαθαρίσω ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αποφασίζει το Υπουργείο Τουρισμού. Τα αποφασίζουν οι ειδικοί, η Επιτροπή Λοιμώξεων και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Είναι απόλυτα σύστοιχη η πολιτική του Υπουργείου Τουρισμού με αυτή την απόφαση των ειδικών και είμαστε συνακόλουθοι της όποιας απόφασης του Υπουργείου Υγείας. Άρα οι ειδικοί μιλούν σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορούμε να ρισκάρουμε την όποια απόφαση που αποκλίνει από αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μέτρα στήριξης, επειδή εύλογο είναι, κύριε Χόνδρο, όταν κλείνουν 12 η ώρα ήταν τα καταστήματα. Ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Αν γι' αυτό θα υπάρξει ένα μέτρο στήριξης. Τα καταστήματα εστίασης αλλά και όλες οι δομές τουριστικής. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι η Δωδεκάνησος, οι Κυκλάδες, τα Ιόνια, ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει δημόσια ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό είναι το μέλημά μας. Ο πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον εργαζόμενο, τον επαγγελματία και τον επιχειρηματία, όπου και αν βρίσκεται, γιατί έχει